χωροθέτηση των νέων κλειστών κέντρων φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών. Η Δυτική Λέσβος έχει ξεσηκωθεί με κατοίκους και τοπικούς παράγοντες να φοβούνται τη δημιουργία μιας νέας μόριας. Ο ΣΚΑΙ έκανε αυτοψία στο σημείο που θα κατασκευαστεί το νέο κέντρο και κατέγραψε και τις ενστάσεις των κατοίκων. Ας δούμε το ρεπορτάζ που μας στέλνει από το νησί ο απεσταλμένος μας Γιώργος Κρατημένος. Όχι άλλη μόρια στην Καράβα. Όχι άλλη υποβάθμιση του νησιού μας. Στους δρόμους της Δυτικής Λέσβου έχουν βγει οι ντουντούκες. Καλούν τον κόσμο στην απόψινή συγκέντρωση στον Μανταμάδο. Δεν θα τους αφήσουμε τέρμα. Εκεί. Εκεί θα πεθάνουμε. Εκεί όλα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιδοτεί κλειστές δομές. Υπάρχει περίπτωση να βάλουν από την τσέπη τους χρήματα για να τι κάνουν. Ευχαριστώ. Αν ησυχείτε θα γίνεται νέα μόρια εδώ. Εννοείται. Δεύτερη μόρια. Όχι νέα. Δεύτερη. Και ενάντια στην απόφαση της κυβέρνησης να επιτάξει χώρο στη θέση Καράβα για την εγκατάσταση των μεταναστών. Η περιοχή που έχει επιλεγεί βρίσκεται κοντά στους οικισμούς Μανταμάδος, Αγία Παρασκευή και Παιδί. Ανατολικά του Καράβα, ο πιο κοντινός οικισμός είναι ο οικισμός Παιδί με περίπου 100 κατοίκους. Απέχει περίπου 4 χιλιόμετρα. Από αυτά η μεγαλύτερη απόσταση είναι χωματόδρομος. Το ακριβές σημείο δεν είναι γνωστό. Όμως οι τελευταίες πληροφορίες τοποθετούν το κλειστό κέντρο στη θέση Καβακλή. Δυτικά του Καράβα η κοινότητα του Μανταμάδου απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα, ενώ η κοινότητα της Αγίας Παρασκευής περίπου 12. Από αυτά τα 3 χιλιόμετρα είναι χωματόδρομος. Όπως μπορείτε να δείτε εδώ φυτρώνουν μόνο θάμνη και δέντρα. Ωστόσο οι κάτοικοι της περιοχής αντιδρούν γιατί εδώ λειτουργούν κτηνοτροφικές μονάδες. Οι κτηνοτρόφοι φοβούνται πως θα χάσουν τις επιδοτήσεις. Έχει απάνω 3.000 πρόβατα, 4. Μην είναι και 14, δεν ξέρω ακριβώς. Αυτή είναι η γεδρόπτα. Θα τα χάσουν αυτά τα πράγματα, τα στρέμματα αυτά, που είναι δικά του. Δεν θα μπορούν να τα δηλώσουν να πάρουν παράδειγμα. Θα του πληρώνει ενίκιο, λέει. Εδώ γελάνε. Μόνο θέμα συζήτηση στα χωριά, το κλειστό κέντρο. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα από τα καφενεία της κεντρικής πλατείας της κοινότητας Μανταμάδο. Εδώ επικρατεί αναβρασμός. Πάμε να δούμε τι λένε οι ίδιοι κάτοικοι της περιοχής. Ούτε κλειστή ούτε ανοιχτή. Θέλουμε ένα κέντρο διεκπαιρέωσης. Δηλαδή, άμα έρχονται οι άνθρωποι, του διαλέγουν άλλοι στην Τουρκία, άλλοι στην Ευρώπη. Στην Καράβα που λένε να γίνει, είναι μια στρατιωτική θέση από ό,τι ξέρω. Είναι. Εκεί θα βγουν οι πεζοναύτες, εκεί έχει του στρατού τα αλεξίπτωτα και όλα αυτά. Μαθαίνουμε στη Μόρια πως κλέψανε από μυαλού 25 πρόβατα. Τα σβάξαν και τα φάγανε. Καταστροφές θα κάνουν. Πεινάνε οι άνθρωποι, δίκιο ήθελαν. Αλλά και εμείς τι θα τους κάνουμε εδώ. Στους επαγγελματίες του Μανταμάδου ξυπνούν μνήμες του 2015. Γιατί νομίζω ότι εδώ τα χωριά ζουν και θέλουν να φέρουν και τους έξτρα. Εδώ ερχόταν και κοιμόταν πάνω στα χαρτόνια, πάνω στα χαρτόνια. Και βγάζαμε από το μαγαζί τα μπισκότα μας, το καθετή μας και τους ταΐζαμε. Είμαστε σε σημείο που έτοιμοι να εκραγούμε ολόκληρο το χωριό. Αντίστοιχες είναι οι αντιδράσεις και στην κοινότητα Αγίας Παρασκευής. Η τοποθεσία Καράβας απέχει περίπου 12 χιλιόμετρα από τη δημοτική κοινότητα της Αγίας Παρασκευής. Παρά τη μεγάλη απόσταση, οι κάτοικοι λένε όχι στη δημιουργία οποιασδήποτε δομή στην περιοχή τους. Για εμείς πού θα πάμε, τα μωρά μας πού θα πάνε. Από εκεί που ήρθαν εκεί να πάνε, να μην στεπίσουμε να έρθουν εδώ πέρα. Αύριο οι νησιώτες του Βορείου Αιγαίου έχουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών στην Αθήνα.